Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Υπερψηφίστηκε λοιπόν χτες το βράδυ το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει πως η μπάλα πλέον είναι στο γήπεδο των δανειστών. Τι περιμένουμε την επόμενη μέρα, μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά έφτασα αργά το βράδυ και χωρίς καμία έκκληση και χωρίς καμία διαρροή από την κυβερνητική πλειοψηφία, ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο. Ένα γεγονός που πλέον πηγαίνει την κουβέντα, όπως πολύ σωστά είπε, στο τι θα γίνει στην επόμενη μέρα. Και για την επόμενη μέρα έχουμε δύο βασικά θέματα, το εξής ένα δηλαδή, το ελληνικό χρέος και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τα λέω δύο γιατί τυπικά έχουμε το Euribor της 22ης Μαΐου, όπου εκεί έχοντας ψηφίσει τα μέτρα. Και με τη βούλα θα έχουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όμως, όπως σωστά έθεσε και ο Πρωθυπουργός, πλέον το θέμα βρίσκεται στο γήπεδο των θεσμών όσον αφορά το ελληνικό χρέος. Όπως φαίνεται, με αυτά τα πολύ βαριά μέτρα, η ελληνική πλευρά τήρησε το δικό της κομμάτι όσον αφορά τις δεσμεύσεις και το κομμάτι της συμφωνίας και πλέον περιμένει μια απάντηση από τους δανειστές σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο, τι θα γίνει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα. Το έθεσε και ως προϋπόθεση μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι προκειμένου να εφαρμοστούν τα μέτρα, γιατί ναι, μεν ψηφίστηκαν, αλλά προκειμένου να εφαρμοστούν θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το ελληνικό χρέος. Για ακόμη μια φορά φαίνεται ότι χάνουμε ένα ορόσημο τη 22 Μαΐου το Euro, που δεν περιμένουμε κάποια οριστική λύση. Θεωρητικά υπάρχει μια σύγκληση, υπάρχει μια κινητικότητα σε αυτό το μέτωπο, αλλά δεν περιμένουμε να δούμε συγκεκριμένα μέτρα, συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Αυτά όπως φαίνεται πάνε για τον Ιούνιο. Και τουλάχιστον κατ' ελάχιστον η ελληνική πλευρά θέλει κάποια καλά δείγματα σε ελεκτικό επίπεδο και κάποια δέσμευση ότι τουλάχιστον τον Ιούνιο θα έχουμε οριστικές αποφάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό προκειμένου και να δώσει ένα σήμα εν ώψη και των προσπαθειών που γίνονται για να βγει η Ελλάδα έστω και πειραματικά στις αγορές κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους μήνες. Έχει ακουστεί ο Ιούλιος, υπάρχει και το ενδεχόμενο του Σεπτεμβρίου, αλλά επιδίωξη της ελληνικής κυβέρνησης είναι να γίνει μια πιλωτική έκδοση ομολόγου ώστε να βγει η Ελλάδα στις αγορές, δείχνοντας ότι έχει επιστρέψει σε κάποιο βαθμό η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Και από την άλλη, να δοθεί κάποια εργαλεία προκειμένου να μπούμε επιτέλους στο περιβόητο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για το επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο Μάριο Ντρέγκη έχει ξεκαθαρίσει ότι χωρίς ρητή δέσμευση για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους δεν πρόκειται να πει το ναι για την ποσοτική χαλάρωση. Άρα, ξεκινάμε βλέποντας το Eurogroup της 22ης Μαΐου που περιμένουν το τελικό και για την αξιολόγηση και κάποια καλή κουβέντα ή δυνατόν καλή δεσμευτική κουβέντα για την επιτάχυνση των ζητημάτων του χρέους και ραντεβού πλέον τα 15 Ιουνίου στο επόμενο Eurogroup, όπου εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα για να υπάρξουν συγκεκριμένα μέτρα, καθώς μετά πάμε καλό Σεπτέμβρη. Σεπτέμβρη έχουμε τις γερμανικές εκλογές, σε προεκλογική περίοδο, καλό Οκτώβρη και βλέπουμε.